με 4 μαζικές συγκεντρώσεις, ολοκλήρωσα το διάλογό μου με τους πολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους. Κατέθεσα τις απόψεις μου και άκουσα τους προβληματισμούς των πολιτών μέσα σε ένα πνεύμα επικοδομητικού διαλόγου. Συνεπής με τις θέσεις που εξέφρασα καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, καλώ τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής. Σεβόμενος το ελεύθερο πνεύμα, την κρίση και την ελεύθερη βούληση των πολιτών, δεν προτίθεμαι να υποδείξω σε κανέναν ποιον να ψηφίσει στο δεύτερο γύρο. Όσο με αφορά, δεδομένου των μεγάλων διαφορών ανάμεσα στις θέσεις μου και τις θέσεις των δύο υποψηφίων στα ζητήματα κυρίως του Κυπριακού, του Μνημονίου, της διαχείρισης του φυσικού αερίου και της εσωτερικής διακυβέρνησης, δεν θα δώσω ψήφων εμπιστοσύνης σε κανένα. Αυτόν πιστεύω διερμηνεύει και την τεράστια πλειοψηφία όσων έλαβαν μέρος στο διάλογο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Απέφυγα να έχω οποιαδήποτε συνάντηση με τους δύο υποψήφιους ή εκπροσώπους τους, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί, πρώτον, για να μην υπάρξει η παραμικρή σκιά ή υποψία για εμπλοκή μου στην αναχρονιστική πρακτική των συναλλαγών, και δεύτερον, γιατί δεν πιστεύω στις επίπλαστες συγκλήσεις θέσεων που δεν είναι πραγματικά συγκλήσιμες. Αυτή η πρακτική εξυπηρετεί εκλογικές σκοπιμότητες και ρίχνει στάχτη στα μάτια των πολιτών, κάτι που δεν θα έκανα ποτέ. Οι δύο υποψήφοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν απευθείας στους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν και να προσπαθήσουν να τους πείσουν. Οι θέσεις που κατέθεσα και τις οποίες ασπάστηκαν 110.000 πολίτες είναι γνωστές. Οι δύο υποψήφοι έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να τις υιοθετήσουν και να προσπαθήσουν να πείσουν τους πολίτες για την ειλικρίνεια των προθέσεών τους. Τέλος, θέλω να καλέσω τους πολίτες που συνέθεσαν το 25% του εκλογικού σώματος των πρώτων γύρων των εκλογών να παραμείνουν προερχόμενοι από διάφορους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους, να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτό το κίνημα της ανατροπής και της ελπίδας που γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία. Έρχονται δύσκολες μέρες για την πατρίδα μας. Σύντομα θα βρεθούμε μπροστά από σοβαρές προκλήσεις και στο Κυπριακό και στην οικονομία. Έχουμε χρέος να κρατήσουμε ενωμένο αυτό το μέτωπο της αντίστασης και της διεκδίκησης, το οποίο ξεπέρασε σε διείσδυση το χώρο του παραδοσιακού κέντρου. Χαιρετίζω τη θέση της ΕΔΕΚ σε αυτό το ζήτημα και προς αυτήν την κατεύθυνση θα εργαστώ με πλήρη σεβασμό προς όλες τις συνιστώσεις που στήριξαν την υποψηφιότητά μου, αλλά και προς τον πλουραλισμό και την διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει αυτό το κίνημα. Κύριε Λίκα, για τις 4 συγκεντρώσεις, ήταν καθολική απέτηση, νομίζω, από τους υποστηρικτές σας που παρευρέθηκαν σε αυτές τις συγκεντρώσεις να προχωρήσετε το σχηματισμό νέου κόμματος. Πότε θα πρέπει να αναμένουμε εξέλιξη? Εκείνο που ήταν καθολικό αίτημα σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια και να μείνει συμπαγές αυτών των μέτωπων του 25%, γιατί ακριβώς όλοι και οι πολίτες προβλέπουν και αναμένουν σοβαρές εξελίξεις και στο Κυπριακό και στα ζητήματα της οικονομίας. Όπως είπα, θα πάρω πρωτοβουλία. Χαιρέτησα και την πρωτοβουλία που εξήγηρε η ΕΔΕΚ. Είμαι ανοιχτός σε διάλογο και θα μπω σε διάλογο με όλες τις συνιστώσεις που συνέθεσαν αυτόν το κίνημα της ανατροπής και της ελπίδας, ένα κίνημα που γεννήθηκε από την ίδια την κοινωνία, από τους πολίτες, για να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να του δώσουμε συνέχεια. Μπορεί για παραδείγματα την κόμματο, δηλαδή μια πολιτική πλατφόρμα η οποία να κατέρθει σε κάποιες βουλευτικές εκλογές, για παράδειγμα, είναι κάτι το εναλλακτικό? Νομίζω ότι είναι νωρίς να μπούμε στις λεπτομέρειες. Τις επόμενες μέρες θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις και σύντομα θα ξεκαθαρίσει. Επειδή αυτό το 25% είναι γενικά, για να μείνει ενωμένο χρειάζεται κάποια στέγη. Διότι προέρχεται από διάφορους πολιτικούς κομματικούς χώρους. Είναι γεγονός ότι αυτό που συνέβη και στις εκλογές είναι πρωτοφανές για τα κυπριακά δεδομένα. Παρά τις όποιες διαφορές ιδεολογικές ανάμεσα στις δυνάμεις του 25%, οι πολίτες κατάφεραν να βρουν εκείνα που μας ενώνουν.
Και αυτό το ζήσαμε, όχι προεκλογικά, το ζήσαμε και στις συγκεντρώσεις τις μετεκλογικές. Οι πολίτες συνέχισαν να δίνουν το παρόν τους, μάλιστα θα έλεγα με περισσότερο ενθουσιασμό και παλμό από τις συγκεντρώσεις τις προεκλογικές. Θα ανταποκριθούμε στην απέτηση των πολιτών, αλλά είναι νωρίς ακόμα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο διάλογος και μετά να καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση. Τίποτα δεν αποκλείεται, δηλαδή, κύριε Λίκ. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσω μόνος μου. Αυτός ο διάλογος που έγινε με τους πολίτες θα συνεχίσει, όπως και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που στήριξαν την υποψηφιότητά μου. Και αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος, τότε θα πρέπει να πάρθουν τελικές αποφάσεις.